Αυξημένες είναι την περίοδο αυτή οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης. Τι λέει για το θέμα η πρόεδρος Βενζινοπολών Βορείου Εύρου, Δάσο Καλαϊτζή. Εν αναμονή της επανεκκίνησης της αγοράς, οι έμποροι και καταστηματάρχες της Ορεστιάδας. Η ενασχόληση σε ανθόκηπους και λαχανόκηπους ευχάριστη διέξοδος στις ημέρες της πανδημίας. Τι εργασίες γίνονται την εποχή αυτή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό μήνα. Παρασκευή 1 Μαΐου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Αυξημένες είναι οι παραγγελίες των καταναλωτών στο πετρέλαιο θέρμανσης λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής τιμής του ύστερα από πολλά χρόνια. Σημειώνεται ότι έχει δοθεί παράταση στη διάθεση πετρελαίου έως τις 15 Μαΐου. Αυξημένες είναι την περίοδο αυτή οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης λόγω της χαμηλής του τιμής, η οποία σημειώθηκε ύστερα από πολλά χρόνια εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης της πανδημίας. Αρκετοί είναι οι καταναλωτές που έκαναν προμήθεια για τον επόμενο χειμώνα. Η αλήθεια είναι ότι από την αρκετά μεγάλη μείωση στις τιμές των καυσίμων, ο κόσμος άρχισε να παραγγέλνει πετρέλαιο θέρμανσης και να παραλαμβάνει και από τα υπόλοιπα είδη καυσίμων. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε τόσο μεγάλη μείωση στις τιμές και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης που η περιοχή μας είναι από τις περιοχές που έχει κρύο, οπότε καταναλώνεται. Έχουμε αρκετά μεγάλη κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλές παραγγελίες. Θέλω όμως να επιστήσω την προσοχή στους καταναλωτές, γιατί η τελευταία ημερομηνία παράδοσης από εμάς τους πρατηριούχους προς τους καταναλωτές είναι στις 15 Μαΐου. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει μέχρι την επόμενη εβδομάδα, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, να έχουν δώσει όλοι οι καταναλωτές τις παραγγελίες τους στους πρατηριούχους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε μέσα σε αυτές τις ημερομηνίες και προθεσμίες. Επίσης θέλω να τους επιστήσω την προσοχή ότι εμείς οι πρατηριούχοι θα πρέπει να ξέρουμε αυτές τις ποσότητες για να μπορέσουμε να δώσουμε τις ανάλογες παραγγελίες στις εταιρείες μας για να μπορέσουμε να το παραλάβουμε. Διαφορετικά, δυστυχώς, οι καταναλωτές θα μείνουν χωρίς να παραλάβουν πετρέλαιο θέρμανσης. Εν αναμονή της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων για την επανεκκίνηση της αγοράς, οι έμποροι και οι καταστηματάρχες της Ορεστιάδας προετοιμάζονται να ανοίξουν τα μαγαζιά τους και να υποδεχτούν τους καταναλωτές. Στις 11 Μαΐου ανοίγουν τα εμπορικά καταστήματα και η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Φιλό Μιλωνά, καλεί τον κόσμο της περιοχής να στηρίξει την αγορά και να στηρίξει την οικονομία του τόπου του. Στις 4 Μαΐου θα ανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα όπως κομμωτήρια, βιβλιοπολία, Ινστιτούτα Ομορφιάς και Αθλητικών Ειδών. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση προκειμένου να επανακινηθεί η αγορά, να επαναλειτουργήσει, μας πήγε σταδιακά στο άνοιγμα. Δεν ανοίγουμε όλοι μαζί, όλα τα εμπορικά καταστήματα μαζί μας. Έχει πάει σε δύο στάδια. Το πρώτο λοιπόν ξεκινάει στις 4 Μαΐου και έχει να κάνει με ανοίγουν τα βιβλιοπολία, τα καταστήματα με αθλητικά είδη, τα κομμωτήρια και επίσης τα Ινστιτούτα Ομορφιάς, γιατί βλέπετε πρέπει να γυρίσουμε όμορφοι στη δουλειά μας. Τα εμπορικά καταστήματα ένδυσης υπόδησης στη χώρα μας ανοίγουν στις 11 Μαΐου. Στις 11 Μαΐου λοιπόν ανοίγουμε εμείς, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, ανοίγουν τα είδη ένδυσης υπόδησης, άρα εμείς πάμε στις 11 Μαΐου και όχι στις 4, ας το προσέξουν λίγο οι συνάδελφοι. Εμείς είμαστε για 11 Μαΐου. Όπως τονίζει η πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Φιλό Μιλωνά, όλα θα πάνε καλά για την αγορά της περιοχής, αν επιδείξουμε και πάλι ομοψυχή, αλληλοσεβασμό και αλληλεγγύη. Συνέπειες είναι τραγικές, παιδιά. Δυστυχώς, βέβαια, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε ούτε να διορθώσουμε ούτε να αλλάξουμε. Έγινα λίγο περίεργα όλα. Όπως καταλαβαίνετε, μας έπιασε εξαπίνηση όλο αυτό. Ήταν πολύ εύκολο να μας πούν κλείσετε σήμερα, αλλά πάρα πολύ δύσκολο να ξανανοίξουμε. Ειλικρινά θα δούμε λίγο άσχημα πράγματα, εγώ το απεύχομαι και μακάρι όλος αυτός ο κόσμος που όλο αυτό το διάστημα επέδειξε απόλυτη ψυχραιμία, αγάπη στον τόπο, αγάπη στην πατρίδα κλπ. Μακάρι να λειτουργήσει ξανά αυτό το αίσθημα και να ξαναδούμε την πόλη μας γεμάτη, να ξαναδούμε ομοψυχία στους κατοίκους και αλληλοστήριξη και αλληλοσεβασμό και αλληλεγγύη. Μακάρι να το δούμε όλο αυτό. Εάν το έχουμε όλο αυτό, είμαι σίγουρη ότι τίποτα κακό δεν πρόκειται να συμβεί.
Μακάρι λοιπόν να το δούμε στις επόμενες μέρες. Καθώς η άνοιξη βρίσκεται σε εξέλιξη, οι ανθόκηποι και λαχανόκηποι έχουν τη τιμητική τους. Πολύ περισσότεροι από άλλες χρονιές είναι φέτος αυτοί που ασχολούνται με τη γη, καλλιεργώντας λαχανικά αλλά και εμπλουτίζοντας με άνθη και φυτά τα μπαλκόνια τους και τους ανθόκηπούς τους, λόγω των περιοριστικών μέτρων και της μεγάλης παραμονής στο σπίτι. Με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού, αλλά και καθώς η εποχή ενδείκνυται, πολλοί είναι αυτοί που στρέφονται στην καλλιέργεια λαχανόκηπου αλλά και ανθόκηπου. Είναι μια ευχάριστη απασχόληση και μια διέξοδος που γεμίζει παραγωγικά τον ελεύθερο χρόνο. Καταρχήν να σας πω χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη λόγω των ημερών. Ελπίζω αυτή όλη η διαδικασία που έχουμε αυτό με τον κορονοϊό να λήξει σύντομα, να μπορέσουμε όλος ο κόσμος να βγει έξω. Τώρα, όσον αφορά τη φύτευση των λαχανικών, σιγά σιγά βλέπουμε ότι ο καιρός έχει ανοίξει, έχει ξεκίνησε να ανεβαίνουν θερμοκρασίες, όχι τόσο πολύ όσο θέλουμε. Σιγά σιγά κάποιοι ξεκίνησαν να φυτεύουν τα λαχανικά στον κήπο τους, τα γνωστά λαχανικά, όπως τα καλοκαιρινά, όπως είναι η ντομάτα, η πιπεριά, μελιτζάνα, κάποιοι βάζουν λάχανα. Βέβαια, κάποια άλλα λαχανικά, όπως για παράδειγμα το αγκουράκι, το οποίο είναι λίγο πιο ευαίσθητο, καλό είναι λίγο να περιμένουμε να ανεβεί λίγο παραπάνω η θερμοκρασία, όπως και το πεπόνι και το καρπούζι. Βλέπω ότι, έτσι, από την εμπειρία μου, ότι οι περισσότεροι ξεκινάνε και βάζουν κυρίως μετά την Πρωτομαγιά, γιατί εκεί κάπως σταθεροποιείται κάπως η θερμοκρασία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βάλουμε και τώρα. Βέβαια, από ό,τι βλέπω, οι περισσότερες αυτές τις μέρες οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι λίγο πεσμένες, δηλαδή γύρω στους 2-3 βαθμούς. Οπότε καλό είναι, εκεί που φυτεύουμε, καλό είναι λίγο να προστατεύουμε τα λαχανικά μας, αν το έχουμε σε ανοιχτούς χώρους, ή αν δεν έχουμε κάτι τέτοιο, να περιμένουμε λίγο να σταθεροποιηθεί οι θερμοκρασίες, να έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε τα λαχανικά. Τώρα, όσον αφορά τη φροντίδα των λαχανικών, και όχι μόνο το λαχανικό και το φυτό μας, ξεκίνησαν τώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες να βγαίνουν οι ψήρες, οι γνωστές ψήρες, η μελίγκρα. Καλό είναι να γίνονται κάποιοι ψεκασμοί. Υπάρχουν κάποιες άλλες ασθένειες οι οποίες ξεκίνησαν να κάνουν εμφάνιση, όπως για παράδειγμα ο περονόσπορος. Και εκεί πέρα χρειάζονται κάποιες φροντίδες πάνω σε αυτό το θέμα. Εννοείται καλό είναι να ενημερωνόμαστε από τους τοπικούς γεωπόνους, τους επιστήμονες όσον αφορά αυτά τα προβλήματα, είτε από κάποια βιβλία τα οποία είναι επιστημονικά, από επιστήμονες γραμμένα. Καλό είναι να μην εμπιστευόμαστε το ίντερνετ, γιατί πολλές φορές δεν κάνει καλό, αντί να κάνουμε κάτι καλό μας γυρνάει boomerang, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη φροντίδα και έτσι την υγιεινή των φυτών μας. Κύριε Παγιάννου, βλέπετε συγκριτικά με πέρσι να έχει αυξηθεί ο αριθμός ανθρώπων που ενδιαφέρονται να λαχανικά και ακόμη και λούδια και λόγω του περιορισμού. Ναι, εννοείται. Έχουμε πάθει πλάκα. Είναι καλό αυτό το πράγμα, είναι κάτι καλό που έχει φέρει αυτή η κατάσταση. Ο κόσμος ξεκίνησε μέσα αυτή την κατάσταση να ενδιαφέρεται παραπάνω για τα λουλούδια και γενικά έτσι, για τα φυτά. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη κίνηση όσον αφορά την αγορά και λαχανικό, όπως είπαμε πριν, αλλά κυρίως τα ανθόφυτα. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να ομορφύνει τα μπαλκόνια του και τους κήπους του, λόγω του ότι περνάει περισσότερο χρόνο τώρα λόγω της κατάστασης στο προσωπικό του χώρο. Οπότε ξεκινά να φυτεύουν λουλούδια. Το πολύ όμορφο που βλέπω αυτές τις μέρες είναι ότι έρχονται και νέα παιδιά, έτσι νέα ζευγάρια, τα οποία δεν ξέρουν και τα λοιπά πάνω στην ανθοκομική τι γίνεται. Οπότε μας ρωτάνε, έτσι να ενημερωθούν για τα φυτά, πώς φυτεύουν στις γλάστρες τους και τα λοιπά, τι είναι και τα λοιπά. Οπότε σιγά σιγά και αυτοί μπαίνουν στο κλίμα έτσι, των λουλουδιών και σιγά σιγά έτσι, ομορφύνουν ο καθένας τον χώρο του. Φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί η ανθοκομική έκθεση ορεστιάδας λόγω των περιοριστικών μέτρων. Φέτος δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε η ανθοκομική έκθεση. Είναι μετά πόσα χρόνια, δυστυχώς λόγω της κατάστασης, δεν πραγματοποιήθηκε η ανθοκομική έκθεση, κάτι το οποίο μας στεναχωρεί όλους. Φαντάζομαι έτσι, όλο τον κόσμο της Οριστιάδας, γιατί ήταν μια έκθεση η οποία ο κόσμος έβγαινε, έκανε τη βόλτα του, έπαιρνε τα φυτά του, ήταν έτσι μια δραστηριότητα που πιο πολύ έτσι έβγαιναν έξω σαν βόλτα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε λόγω της κατάστασης, αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος έχει βρει έτσι, πάλι με τρόπο να έρχεται να παίρνει τα λουλούδια του και να ασχολείται με τα φυτά.
Εσείς, κύριε Παγιάννος, όμως θεωρείτε ότι η ανασχόληση με τα φυτά, με τα λουλούδια, με τα λαχανικά είναι και ένα είδος ψυχοθεραπείας με αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει? Εννοείται. Και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε ο κόσμος να ασχολείται με τα φυτά. Εννοείται ότι είναι μια ψυχοθεραπεία. Ξεχνιέσαι, βλέπεις ένα λουδάκι το οποίο το ξεκινάς από μωρό, από μικρό, να το βλέπεις να μεγαλώνει σιγά-σιγά. Ειδικά κάποιοι οι οποίοι βάζουν τα φυτά τους από σπόρο, να τα βλέπουν να μεγαλώνουν και να παίρνουν αργότερα παραγωγή, είναι κάτι υπέροχο. Ή επίσης να βλέπεις στο μπαλκόνι σου έτσι, χρώμα και άρωμα είναι κάτι έτσι, συναρπαστικό. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είπα και πριν, ο κόσμος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να φυτεύει φυτά και λουλουδάκια. Τέλος, την ανάγκη να προσκομίσουν οι ίδιοι οι πολίτες τρεις ληξιαρχικές πράξεις προκειμένου να ενημερώνεται το ΑΜΚΑ φέρνει μια νέα διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε συστήματα του ελληνικού δημοσίου. Ύστερα από συνεργασία του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερικάκη και του Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, εκδόθηκαν υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες παρέχεται πρόσβαση στην ΕΔΙΚ ΑΕ, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνικής ασφάλισης ΑΕ, υπηρεσία που διατηρεί το Μητρό ΑΜΚΑ, σε όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα των πολιτών που τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών του ΙΠΕΣ έχουν διατεθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η οποία υλοποιεί τη διαδικασία διάθεσης κατόπιν της προβλεπόμενης έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου. Το Μητρώο ΑΜΚΑ θα επικαιροποιείται αυτομάτως για τις αλλαγές στα γεγονότα ζωής, μόλις οι πολίτες θα δηλώνουν στο ληξιαρχείο μέσω της συγκεκριμένης διαλειτουργικότητας των συστημάτων του δημοσίου. Η προσκόμιση των ληξιαρχικών πράξεων ήταν απαραίτητη για μια σειρά από λόγους, όπως η δήλωση μιας απώλειας συγγενούς στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αίτηση για ένα κοινωνικό επίδομα ή για αιτήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, όπως το σύστημα συνταγογράφησης ή το σύστημα ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Έτσι, μια διαδικασία που απαιτούσε συνήθως ολόκληρες εβδομάδες για τη διεκπεραίωση ενός αιτήματος, πλέον θα ολοκληρώνεται σε μια μέρα. Το παράδειγμα της δήλωσης απώλειας προσώπου είναι χαρακτηριστικό. Έως τώρα οι συγγενείς έπρεπε εν μέσω πένθους να προσκομίζουν πρώτα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης τη ληξιαρχική πράξη προκειμένου να δηλωθεί η απώλεια. Ακολούθως έπρεπε να επαναλάβουν τη διαδικασία για τη διακοπή της σύνταξης και την πάυση των υπηρεσιών υγείας. Η επίπονη αυτή διαδικασία απαιτούσε πολυώρη ταλαιπωρία των συγγενών και τουλάχιστον 30 μέρες για την ολοκλήρωση του αιτήματος. Πλέον το Μητρώο ΑΜΚΑ θα ενημερώνεται αυτομάτως εντός μιας ημέρας και από εκεί θα ενημερώνονται αυτόματα και όλα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και παροχής υπηρεσιών υγείας που χρησιμοποιούν το Μητρώο ΑΜΚΑ ως μέσο ταυτοποίησης. Παράλληλα, ο αριθμός ΑΜΚΑ του θανόντος θα απενεργοποιείται αμέσως. Καταργείται τέλος και η υποχρέωση προσκόμισης από τους πολίτες πιστοποιητικών γάμου ή οικογενειακής κατάστασης για την παροχή ενός επιδόματος κοινωνικής πρόνοιας, παραδείγματος χάρη του ΟΠΕΚΑ. Πλέον το Μητρώο ΑΜΚΑ της ΕΔΙΚ ΑΕ με τη διαλειτουργικότητα αποκτά αυτόματα μια πλήρη εικόνα της οικογενειακής κατάστασης του πολίτη και των εξαρτώμενων μελών του και δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών γάμου ή οικογενειακής κατάστασης από τον ίδιο.